από τον κύριο Ραϊμόνδο Αλβανό. Είναι διδάκτορ ιστορίας, είναι επιστημονικός υπεύθυνος πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης και ο τίτλος της παρουσίασης της εισήγησής του είναι «Συγκρουόμενες μνήμες και δημόσια ιστορία. Η μελέτη του ελληνικού εμφύλιου πολέμου και η προβληματική της συμφιλίωσης». Ναι, να σας καλημερίσω και εγώ και να ευχαριστήσω και τους οργανωτές για την πρόσκληση, ειδικά τον Κώστα Μητάρινο για τη σχολή. Και εσάς βέβαια που μια συνεχιασμένη Κυριακή σαν και αυτή προτιμήσατε να έρθετε εδώ να μας ακούσετε. Ελπίζω να σας είμαστε χρήσιμοι. Μισό λεπτό να το πω λίγο. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν μια ερώτηση που ίσως να έχετε, άσχετη με την ομιλία μου, πώς το καλό μου λένε Ραϊμόνδο και Αλβανό, είναι κάτι που με ρωτάνε όλοι. Ραϊμόνδο, λέγανε τον παππού μου, εγώ είμαι ο Ραϊμόνδος ο δεύτερος κατά κάποιο τρόπο, και βγαίνει από το γαλλικό ρεμό. Ο παππούς μου δεν ήταν Γάλλος, τον είχε βαφτίσει μια Γαλλίδα. Είναι λίγο άδοξη ιστορία, δεν είναι τίποτα φοβερό. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στην Αθήνα τα τελευταία 20 χρόνια εδώ στην Καστοριά, την οποία πάρα πολύ αγαπώ. Αλβανός τώρα, κάποιος παππούς λέει είχε πάει στην Αλβάνια, γιατί όταν γύρισε από την Αλβανία το φωνάζαν Αλβάνο, με τα παρατσούκλια ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μπορεί να είναι και οικογενειακός μύθος, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιος Αλβανός στην οικογένεια. Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και έχει και πλάκα, είναι όταν είχα ξεκινήσει πάνω στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, στις πρώτες ξεναγήσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι ένας και δύο. Μετά το τέλος της ξενάγησης ερχόταν και μου λέγανε συγχαρητήρια. Χαιρόμουν και εγώ πρώτη ξενάγηση. Τα ελληνικά σας είναι καταπληκτικά. Και μετά βγήκαν φήμες, κάποιος Αλβανός λέει την ιστορία. Μα πώς βάλει ένα Αλβανό να λέει την ιστορία. Είναι απάτη, λέει. Καλός είναι, αλλά πώς την ξέρει την ιστορία τόσο καλά. Ας πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Πάμε λίγο στην έννοια της δημόσιας ιστορίας. Θύχτηκε χθες η έννοια της δημόσιας ιστορίας. Έτσι, πολύ απλά, η δημόσια ιστορία νοείται αντιστοιχτικά με την επιστημονική ιστορία. Η δημόσια ιστορία κυκλοφορεί εκτός των πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων και των επιστημονικών εκδόσεων ή εκδηλώσεων. Δημόσια ιστορική, αν μπορούμε να ονομάσουμε έτσι τους φορείς δημόσιας ιστορίας, είναι όλοι όσοι, χωρίς να είναι μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπέμπουν αφηγήσεις και ερμηνείες για το παρελθόν, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Συνήθως είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, σκηνοθέτες, λογοτέχνες, διευθυντές μουσείων, ξεναγοί και άλλοι. Άνθρωποι που επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η συνολική κοινωνία την ιστορία. Και η εκπαιδευτική, θα έλεγα, γιατί το συζητάμε. Η δημόσια ιστορία επικοινωνείται στις ιστορικές ιστοσελίδες, στα κοινωνικά δίκτυα, στα μουσεία, σε ιστορικά ντοκιμαντέρ, ταινίες, σε μουσεία και σε επαιτειακές ή άλλες ιστορικές εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται σε αυτό το δημόσιο χώρο συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση ή και στην ενίσχυση πολιτικών, εθνοτικών ή εθνικών ταυτοτήτων. Προφανώς δεν είναι όλες οι γνώσεις που διακινούνται αναλυθείς ή αντιεπιστημονικές. Σίγουρα όμως η επιστημονική ιστορία και η δημόσια ιστορία συχνά δεν ταυτίζονται και κάποιες φορές συγκρούονται. Για παράδειγμα, χθες αναφέρθηκε ο γνωστός μύθος του κρυφού σχολιού, που εξακολουθεί και σήμερα να είναι κυρίαρχο στη δημόσια σφαίρα. Μάλιστα, υπάρχουν και μοναστήρια που αν πάτε θα τα δείτε, να υπάρχει τεκμήριο. Και να σας πω ότι πολλές φορές αναφέρομαι και στην ξενάγηση που κάνω πάνω στο πάρκο στο κρυφό σχολείο. Και μετά το τέλος της ξενάγησης είχα και διαμαρτυρίσμα, γιατί δεν είναι μύθος στο κρυφό σχολείο. Και μου στέλνανε μέλη μετά με τεκμήρια από το διαδίκτυο, να υπάρχει το κρυφό σχολείο. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πολλούς ακόμα και πολλούς σημαντικούς μύθους. Όπως τη γνωστή αντίληψη για την περίοδο της Αυτοκρατορίας σαν τα 400 χρόνια σκλαβιά ή τη αδιατάρακτη συνέχεια των τριών φάσεων αρχαία Ελλάδα, Βυζάντη, Νότερη Ελλάδα, που επίσης αναφέρθηκε χθες. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες αντιλήψεις για το παρελθόν που κυριαρχούν στο δημόσιο χώρο παρά το γεγονός της διαφωνίας όλων σχεδόν των πανεπιστημιακών, ανεξάρτητα από το αν είναι δεξιά, αριστερή ή οτιδήποτε. Για παράδειγμα, ας έρθουμε στο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και θα εστιάσω σήμερα, στο ζήτημα του εμφυλίου. Ένα κυρίαρχο γνωστικό σχήμα που ξαναήρθε στο προσκήνιο της δημόσιας ιστορίας πρόσφατα με τη γνωστή ταινία του Παντελή Βουλγαρή, είναι το σχήμα «Οι ξένοι φταίνε για τον εμφύλιο».
Βέβαια, σχεδόν όλοι οι συστηματικοί ιστορικοί ερευνητές του εμφυλίου, ανεξάρτητα από πολιτική ιδεολογία, θα έλεγαν ότι ναι, φταίνε και οι ξένοι, αλλά όλοι θα συμφωνούσαν ότι τα αίτια του εμφυλίου οφείλονται καταρχήν στην εσωτερική πόλωση και στο διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Ο εμφύλιος πόλεμος αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί κατεξοχήν τη σφαίρα της δημόσιας ιστορίας. Είναι μάλιστα ένα ζήτημα που εγείρει έντονα συναισθήματα λόγω της αιματηρής ρήξης που διαπέρασε την ελληνική κοινωνία κατά τη δεκαετία του 40. Σκεφτείτε μόνο ότι οι νεκροί και από τις δύο πλευρές σε αυτό το φρικτό πόλεμο έφτασαν τις 45.000 περίπου άνθρωπους. Αριθμός που ξεπερνά τον αριθμό των νεκρών που θρύνησε η Ελλάδα τόσο στους Βαλκανικούς όσο στον Α' Παγκόσμιο, στον Ελληνοτελικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο. Και δεν είναι μόνο οι νεκροί. Είναι οι δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, είναι οι πάνω από 100.000 πρόσφυγες που έφυγαν στις ανατολικές χώρες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο εμφύλιος άφησε πίσω του μια βαθιά τραυματισμένη κοινωνία. Άφησε μια ρήξη που επηρεάζει ακόμα και σήμερα τη συμπεριφορά μας και τη σκέψη μας. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε, ίσως κάποιοι από εσάς, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι θλιβερά γεγονότα αυτά. Ας τα διαγράψουμε από τη μνήμη μας. Ας μην τα συζητάμε. Και εννοείται, ας μην τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας στο σχολείο. Όμως οι ψυχολόγοι λένε ότι ένα τραύμα, είτε ατομικό, είτε συλλογικό, όπως είναι το τραύμα του εμφυλίου, όσο και να το κουκουλώσεις, δεν θα το θεραπεύσεις. Αυτό θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα και ας μην το καταλαβαίνουμε. Το τραύμα το θεραπεύουμε όταν το αντιμετωπίζουμε κριτικά. Όταν το παραδεχτούμε, όταν το συζητήσουμε, όταν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη λογική, γιατί συνέβη. Σε αυτή την προσπάθεια αντιμετώπισης του τραύματος, ελπίζω να προσπαθούμε να συμβάλλουμε μέσα από τη δουλειά που γίνεται στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Για να ταξιδέψουμε λοιπόν λίγο. Για να πάμε πάνω στο γράμμο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Αυτός είναι ο χωματόδρομος που οδηγεί στο Πάρκο. Έχει 3 χιλιόμετρα. Το μοναδικό μειονέκτημα του πάρκου είναι η πρόσβαση. Είναι 50 χιλιόμετρα μακριά από την Καστοριά, περίπου μία ώρα, μαγική διαδρομή. Τα τελευταία 3 χιλιόμετρα είναι πολύ καλός χωματόδρομος. Εδώ βλέπετε τα τρία κτίρια που είναι οι εγκαταστάσεις του πάρκου. Μπροστά είναι τα δύο κτίρια που περιέχουν τους ξενώνες και τις εκθέσεις. Πίσω είναι το κεντρικό κτίριο. Βλέπετε, είναι μέσα στο δάσος, είναι μαγικό. Η φύση είναι κάτι εκπληκτικό πάνω στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης και στο Γράμμο. Το πάρκο βρίσκεται υψόμετρο 1450 μέτρα, είναι αρκετά ψηλά. Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά χιόνια εκεί. Βλέπετε που βρίσκεται, έχει μια καταπληκτική θέα. Αυτή είναι η οροσειρά της αρένες. Όσοι έρχονται το παρουσιάζουν με αλπικό τοπίο, είναι όντως αλπικό τοπίο. Το δάσος είναι πυκνό, μαύρη πέφκη και οξιά. Αυτή είναι η θέα που φαίνεται από το πάρκο. Έρχονται και λεωφορεία και κάποια σχολεία. Αυτή είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία στεγάζει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια. Αυτό εδώ είναι το σεμινάριο που έγινε για την προφορική ιστορία. Βλέπετε και την Ρίκη και την Ταθούδη Ρεβενιώτη που αναφέρθηκε πριν. Και μάλιστα έχουμε φτιάξει μετά από αυτό το σεμινάριο ομάδα προφορικής ιστορίας που έχει ήδη πάρει αρκετές συνεντεύξεις από παππούδες και γιαγιάδες της περιοχής. Εκεί θα βρούμε επίσης το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, το κεντρικό κτίριο και εστιατόριο, καφετέρια, δωμάτια, έχει 12 δωμάτια, τα οποία είναι μεγάλα, καθαρά, απλά δωμάτια, μην φανταστείτε κάτι υπερβολικό. Αυτά είναι τα προϊόντα που παράγει ο Συνεταιρισμός Γυναικών Εστορίου. Ο Συνεταιρισμός Γυναικών Εστορίου διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης. Δηλαδή τα κορίτσια του Εστορίου δεν πληρώνονται από το δημόσιο, ό,τι βγάλουν από τα τσίπρα τους, μεζέδες και την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. Αυτή είναι η έκθεση για τη φύση. Έχει δύο εκθέσεις με φωτογραφίες του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης, μία για την Χλωρίδα και την Πανίδα και μία για την Ιστορία. Εδώ θα δούμε φωτογραφίες από δέντρα, από τη φύση, από τοπία της περιοχής. Αυτό το εκπληκτικό ύψωμα Χάρος ή Σπανούρα είναι εκπληκτικό μνημείο της φύσης. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, μόλις 4 χιλιόμετρα. Ένα κάθετος γκρεμός 300 μέτρα, από το οποίο λέγεται ότι πήδηξαν και τρεις αντάρτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου το 1948 για να μην πιαστούν εχμάλωτοι. Κάποιοι τσίρικοι εδώ βλέπετε ψάχνουν να βρουν τα ζώα
που πάμε στην έκθεση της ιστορίας, έχει καταπληκτικές διαδρομές για βόλτες. Πραγματικά η βλάστηση είναι κάτι το μοναδικό πάνω στο γράμμο. Πανύψηλα δέντρα, πολύ ωραίες διαδρομές για να περπατήσει κανείς. Εδώ μια πολύ ωραία στιγμή, είχε έρθει μια φίλη μου ιστορικός στη Βασιλική Λάζου με τους μαθητές της. Σε αυτό το σημείο που γίνανε αυτές οι φοβερές μάχες του Αιτιλού, γιατί έχει αυτή τη βιωματική προσέγγιση η επίσκεψη στο Πάρκο Εθνικής Επιβίωσης, βρίσκεσαι στο σημείο που γίνανε τα πιο δραματικά και τα πιο αιματηρά γεγονότα ίσως της ελληνικής ιστορίας, σίγουρα της δεκαετίας του 40, εκεί στο Γράμμο. Και εδώ είχαμε και μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με τη φίλη μου τη Βασιλική, χρήσιμη ελπίζω και για τους μαθητές της. Η φύση και τα λουλούδια, όπως είπα, την άνοιξη είναι κάτι μοναδικό. Αν τα λέμε άνοιξη στο πάρκο, εννοούμε από το Πάσχα μέχρι τον Αύγουστο. Και ο Αύγουστος είναι φουλ στα λουλούδια και στα χρώματα. Και οπωσδήποτε αξίζει μια επίσκεψη και τον Οκτώβριο, που πραγματικά η φύση ζωγραφίζει με μοναδικό τρόπο. Την ξενάγηση που σας είπα πιάνει περίπου 3 ώρες, γίνεται ένα μέρος της μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων με τη βοήθεια του προτζέκτορα και ένα μέρος της μέσα στην έκθεση, στην ιστορική έκθεση με τις φωτογραφίες, όπου εδώ βλέπουμε τον τρόπο που είναι χτισμένο η έκθεση. Να πούμε ότι η έκθεση φτιάχτηκε από το τμήμα εκθέσεων του Ιδρύματος της Βουλής. Το Πάρκο Εθνικής Επιβίωσης ανήκει οργανικά στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, που μάλιστα τα εκπαιδευτικά του προγράμματα ελπίζω να έχετε ήδη κάποιοι από εσάς αξιοποιήσει. Κάνουν αρκετά καλή δουλειά, νομίζω, οι συνάδελφοι στο Ίδρυμα. Φωτογραφίες από. Δεν έχει μόνο για τον Εφήλιο, ξεκινάει από τον Μακεδονικό Αγώνα, Βαλκανικούς πολέμους. Δίνω μεγάλη έμφαση στο Μεσοπόλεμο. Θεωρώ ότι ο Μεσοπόλεμος είναι πάρα πολύ σημαντική περίοδος της ελληνικής ιστορίας, παραγνωρισμένη. Και βέβαια και στον Εφήλιο, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ψάχνουν να βρουν φωτογραφίες, είναι από το Επταχώρημο, είναι κοντινό χωριό. Ψάχνουν να βρουν φωτογραφίες συγγενών τους, προπαπούδων τους. Ξέρω, μου δείχνανε ένα κοριτσάκι και μου λέγανε, αυτή είναι η γιαγιά μου, ξέρω. Φωτογραφίες εδώ. Η έκθεση κλείνει με αυτή τη φωτογραφία, που ουσιαστικά συνοψίζει και συμβολίζει όλο το νόημα του Πάρκου Εθνικής Επιβίωσης. Είναι η γνωστή φωτογραφία του Βαφιάδη με τον Τζακαλώτο, όπου έχουν αυτή τη χειραψία και θέλουμε να δώσουμε αυτό το τέτοιο. Τι έχει γίνει σε αυτά τα 4 χρόνια λειτουργίας? Σχεδόν 18.000 επισκέπτες. Έχουν γίνει 24 εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον, γιατί αυτή είναι η αποστολή του πάρκου, να εκπαιδεύσει για την ιστορία και τη φύση. 38 οργανωμένες επισκέψεις με λεωφορεία από συλλόγους, οργανώσεις και άλλες φορείς, μαθητές από 28 σχολεία μέχρι τώρα. Σας καλώ να έρθετε στο πάρκο, αξίζει να το επισκεφτείτε, καταρχήν μόνοι σας και με την παρέα σας και αργότερα ίσως και με τους μαθητές σας. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτό. Αν βάλετε στο Google Πάρκο Εθνικής Επιβίωσης, ο γνωστός τρόπος θα σας βγάλει την ιστοσελίδα, την επίσημη. Ακόμα πιο πολύ υλικό έχω ανεβάσει στη σελίδα του πάρκου στο Facebook. Αν πατήσετε μου αρέσει, θα συνδεθείτε με το πάρκο και θα παίρνετε και όλα τα νέα του. Επίσης, το τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, το 6236, κάνει εκτροπή στο κινητό μου, οπότε ανά πάσα στιγμή μιλάτε μαζί μου, αν θέλετε σε κάποια πληροφορία σχετικά με το πάρκο. Δεν είναι όμως ένα εύκολο θέμα ο Εμφύλιος. Αυτό το ψήνθημα που βλέπετε το διάβασα πριν 6 μήνες περίπου. Στο δρόμο για το πάρκο βλέπετε από πάνω κάποιος έγραψε τιμή στους αντάρτες και στις αντάρτες του Δουσουέ και από κάτω ήρθε αμέσως η απάντηση. Δεν χρειάζεται, νομίζω, δεν ξέρω τι βλέπετε. Η απάντηση από κάτω είναι μουνιά συμμορίτες. Βλέπουμε δηλαδή ότι στα ίδια ακριβώς σημεία όπου γίνανε αυτές οι φοβερές μάχες, σήμερα υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που αντιπαρατίθεται έστω και σε αυτό το επίπεδο του λόγου, ευτυχώς όχι στις πράξεις, αλλά υπάρχει ακόμα, ο Εμφύλιος είναι παρόν, είναι εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης το βιβλίο επισκεπτών του Πάρκου Εθνικής Επιβίωσης, στο οποίο έχουν γραφτεί πάνω από 600 σχόλια, κατά βάση διθυραμβικά, για να είμαι ειλικρινής, τόσο για την επίσκεψη σε αυτό το υπέροχο τοπίο, όσο και για την ξενάγηση. Όμως υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις. Τι λέει εδώ? Αυτό εδώ που βλέπετε γράφηκε τον Αύγουστο του 2013 και λέει 1η Σεπτέμβρη 1946, ο τρίτος γύρος θα είναι και τελικός, ΣΥΡΙΖΑ παντού, η συμφιλίωση είναι απάτη. Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο ενός επισκέπτη. Πάμε και στον Αύγουστο του 2016, όπου κάποιος επισκέπτης, αφού μας ευχαριστεί και λέει ότι όλα καλά, λέει, δεν είναι το Εμφύλιος.
ή το συμμορητοπόλεμο. Φωτιά και τσεκούρι σε κομιτατζίδε και κομμουνιστοσημωρείτε. Ποτέ ξανά φασιστερά. Ζήτω ο Εθνικός Στρατός, ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάς. Ναι, καταλαβαίνω ότι δύσκολα θέματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πρέπει να το τονίσω αυτό. Είναι ελάχιστη, πραγματικά ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού, εκείνοι που διαφώνησαν ή εξέφρασαν κριτική στην ιστορική ξενάγηση πάνω στο γράμμα. Είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πως θα πρέπει να επιτευχθεί η συμφιλίωση. Συμφιλίωση με την έννοια ότι θα διδαχτούμε από τα λάθη των παππούδων μας και θα χρησιμοποιήσουμε τη λογική, το λόγο και το διάλογο για να προσπίσουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία μας. Τέλος της ενέργειας. Τίνουμε να ξεχνάμε ότι τα τελευταία 43 χρόνια η Ελλάδα ζει την καλύτερη δημοκρατία που είχε ποτέ. Ναι, ξέρω, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις για την καλύτερη δημοκρατία, αλλά δείτε το συγκριτικά. Όσοι διαβάζετε ιστορία θα συμφωνήσετε ότι παρά τα μεγάλα προβλήματα που έχει το πολίτευμά μας σήμερα, ζούμε μια πρωτοφανής ιστορικά περίοδο με ανέμακτες αλλαγές στην κυβέρνηση, χωρίς να επεμβαίνουν στην πολιτική ζωή εξωθεσμικοί παράγοντες όπως ο Βασιλιάς και το Παλάτι κατά κόρον παλιότερα, που δεν έχουν εκλεγεί από τον λαό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η συμφιλίωση με την έννοια της συνεννόησης, της ανοχής και του σεβασμού στη διαφορετική άποψη. Της προσπάθειας να ακούμε τη διαφορετική άποψη, όσο και αν αυτό μας εξοργίζει κάποιες φορές. Αυτό είναι άλλωστε και ο βασικός στόχος της δημοκρατίας. Και δεν αφορά μόνο την πολιτική και τη δημόσια ζωή, αλλά και την προσωπική μας ζωή. Σκεφτείτε, όλα, σκεφτούμε δηλαδή κι εγώ, πόσες φορές όταν διαφωνούμε με κάποιον, εξοργιζόμαστε και θέλουμε να τον σκοτώσουμε. Έτσι. Η βία δεν είναι μόνο στον εφηλό, είναι στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Να μπορέσουμε να ανεχτούμε τη διαφορετική άποψη, να σεβαστούμε τη διαφορετική άποψη και να προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε όχι το άτομο, κάτι που γίνεται κατά κόρον, αρχίζουμε και βρίζουμε και λέμε προδότες, απατεώνες, ψεύτες, αλλά το επιχείρημα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση κατά τη γνώμη μου. Σχεδόν όλοι οι επισκέπτες λοιπόν συμφωνούν ότι δεν έχει σημασία πλέον να καταλογίσουμε ευθύνες για το ποιος φταίει πιο πολύ για τον εφήλιο. Ο ιστορικός δεν είναι δικαστής. Η ιστορία δεν δικάζει. Σημασία έχει να καταλάβουμε τι έγινε τότε, γιατί έγινε τότε και πώς αυτή η γνώση του τι έγινε τότε μπορεί να είναι χρήσιμη σε εμάς σήμερα. Όμως, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ξενάγησης καταλάβαινα από τα μάτια των επισκεπτών πως ό,τι και να τους πω εγώ, τελικά για αυτούς η ευθύνη βαραίνει τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί οι άλλοι κάθε φορά. Αυτοί οι άλλοι που σκοτώσαν τους δικούς τους ανθρώπους ή τους ταλαιπωρήσαν, τους τραυματίσαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Σχεδόν όλοι μας μεγαλώσαμε με μια ιστορία ενός συγγενής μας ή κάποιου προσώπου της οικογένειας που σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στον εμφύλιο εξαιτίας των άλλων, ανεξάρτητα από σε ποιο στρατόπεδο το είχαν κάνει οι άλλοι. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, μαθαίναμε από μικροί ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε βασικά τους δικούς μας, να αποχιάνε ταυτότητες, και όχι τους εχθρούς που ήταν αυτοί που σκοτώσαν τους δικούς μας ανθρώπους. Το αίμα, και πιο συγκεκριμένα η μνήμη του αίματος, παράγει πολιτικές ταυτότητες, οι οποίες τείνουν να είναι πολύ ισχυρές στο πέρασμα του χρόνου. Σκεφτείτε μόνο πόσους ανθρώπους ξέρετε, μπορεί να είστε κι εσείς οι ίδιοι κάποιοι από αυτούς, που ψηφίζουν επί δεκαετίες το ίδιο πολιτικό κόμμα. Όχι με κριτήριο ποιο θα είναι το καλύτερο κόμμα να μας κυβερνήσει, όχι με κριτήριο το μέλλον, αλλά με κριτήριο το παρελθόν. Σαν ένα τρόπο να τιμήσουν τους νεκρούς τους στον εφήλιο ή σαν ένα τρόπο να τιμωρήσουν την αντίπαλη πολιτική παράταξη που θεωρούν υπεύθυνη για τον θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Ο εφήλιος λοιπόν είναι ακόμα εδώ. Μπορεί να έφυγαν εκείνοι που τον έζησαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αλλά ακόμα μας επηρεάζει, ακόμα μας διχάζει. Έτσι πολλές φορές αισθάνομαι ότι κάνω μάλλον πολύ δύσκολη δουλειά εκεί πάνω στο γράμμα. Καλούμε να παρουσιάσω μια αντικειμενική αφήγηση των εμφύλιων, για τον οποίο όπως ξέρετε ούτε οι ίδιοι ιστορικοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Και έτσι όταν μιλάω στους επισκέπτες, νιώθω πολλές φορές ότι ακροβατώ φιλοκτητά σε ένα τεντωμένο σκηνή
ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ερμηνείες του παρελθόντος. Αυτό είμαι εγώ όταν μιλάω για τον Εφήλιο. Α, άνετα. Ωραία. Επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα ζήτημα που άπτεται άμεσα με το σημερινό συνέδριο που κάνουμε εδώ και με τις συνειδητές που αναπτύσσεται σε αυτή την αίθουσα. Γιατί είναι κάτι που αναφέρομαι και συχνά και στην ιστορική ξενάγηση. Γιατί είναι σημαντική η ιστορία. Γιατί αξίζει να ενδιαφερθούμε και να αγαπήσουμε την ιστορία. Για περίπου 10 χρόνια δίδασκα στο ΤΕΙ Καστοριά, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, το μάθημα της ιστορίας ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δυστυχώς με το σχέδιο Αθηνά το τμήμα άλλαξε όνομα, έγινε τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών, καταργήθηκε η ιστορία. Τελευταία 2-3 χρόνια δεν την χρειάζομαι. Δεν την χρειάζομαι στην ιστορία. Όμως η εμπειρία από αυτά τα 10 περίπου χρόνια που δίδασκα την ιστορία μου έδειξε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ότι οι μαθητές έρχονται πραγματικά ως τάμπουλα ράσα από το τεθευροβάθμια, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι εντυπωσιακό ότι 12 χρόνια ιστορικής εκπαίδευσης δεν σημαίνουν τίποτα. Πραγματικά έρχονται κάνοντας απόλυτο delete, διαγραφή σε ό,τι έχουν μάθει. Πώς το κατάλαβα αυτό? Μια φορά τους έβαλα σε εξετάσεις να τους βοηθήσω πιο πολύ, γιατί δεν διαβάζανε, δεν τους ενδιαφέρει πολύ ιστορία. Λέω ότι έτσι κάτι βασικό. Πότε έγινε η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος? Τι πιο βασικό από αυτό? Λέω, τόσες εθνικές εορτές έχουν πάρει μέρος, τόσα ποίηματα, τόσα θεατρικές παραστάσεις, θα τους έχει μείνει το. Εντάξει, δεν περίμενα να μου πούνε το 1830, λέω θα μου πούνε το 1821. Δεν χάθηκε κόσμος. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν πάνω από το 70% των απαντήσεων που έλαβα έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι εξαρτητό κράτος σε ημερομηνίες του 20ου αιώνα. Υπήρχε μάλιστα φοιτήτρια που έγραψε ότι η Ελλάδα είναι εξαρτητό κράτος το 1981. Μάλλον τυχαία, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είπαμε, η ιστορία φτιάχνει πολιτικές ταυτότητες, αλλά όχι και έτσι, δεν νομίζω. Μια άλλη φοιτήτρια μου λέει, η Ελλάδα είναι εξαρτητό κράτος το 1991. Φαίνεται, η ιστορία αρχίζει όταν γεννιέται, ήταν τότε γεννήθηκε. Αντίστοιχες ήταν οι απαντήσεις όταν τους ρώτησα πότε έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και άρχισα να βάζω τα βασικά ιστορικά γεγονότα. Επίσης, στο πρώτο μάθημα κάθε φορά τους ρωτούσα τι θυμούνται από το μάθημα της ιστορίας, από το σχολείο. Τι τους έμεινε? Λέω, δεν μπορεί, κάτι θα σας έμεινε την ιστορία. Ένα ιστορικό γεγονός. Πείτε μου ένα ιστορικό γεγονός, όποιο θέλετε εσείς. Σιωπή από κάτω. Αυτό γίνεται κάθε φορά σε κάθε εξάμεινο, το πρώτο μάθημα. Σιωπή, τίποτα. Και προσέξτε, δεν ήταν οι χειρότεροι μαθητές, εντάξει, δεν είναι και οι καλύτεροι αυτοί που έρχονται στο τέλος της Μακεδονίας, είναι κάτω του μετρίου. Έτσι. Κάθε φορά λοιπόν σιωπή. Τους πίεζα λοιπόν κι εγώ. Τους πίεζα. Θα κάνουμε τα συζήτηση, θέλετε τώρα? Μετά καλύτερα. Τους πίεζα λοιπόν και εγώ, πείτε μου, δεν μπορεί, κάτι θα θυμάστε. Πείτε μου ένα ιστορικό γεγονός, τίποτα. Τους πίεζα, τους πει κάτι, στην έσπασε μια κοπέλα, μου λέει, ιστορικό γεγονός έγινε τον Οκτώβριο του 2001, που έγιναν καλυστία στα Χανιά. Είναι και αυτό από μια άποψη ένα ιστορικό γεγονός. Προσοχή, να μην παρεξηγηθώ. Προφανώς δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν υπάρχουν χαζά παιδιά, δεν φταίνε με τίποτα τα παιδιά. Άλλωστε και εγώ που σας μιλάω τώρα για την ιστορία, θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο τη μισούσα όταν ήμουν στο σχολείο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι το μοναδικό βιβλίο που έχω πετάξει στη ζωή μου, γιατί πάντα τα σεβόμουν πολύ τα βιβλία, τα λάτρευα τα βιβλία, τα διάβαζα, τα αγαπούσα τα βιβλία. Το μοναδικό βιβλίο που έχω πετάξει ήταν το βιβλίο της Τρίτης Λυκείου όταν τέλειωσα τις εξετάσεις. Πήγα, το είχα μάθει όλο απ' έξω, αυτό το φρικτό πανεπιστημονικό, το είχα μάθει απ' έξω. Και το πέταξα με μεγάλη αγαλίαση. Μόλις έγραψα στις εξετάσεις. Γιατί τόσο και εγώ, όσο και οι περισσότεροι μαθητές, δεν αγαπάνε την ιστορία? Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει
γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά, όπως και οι περισσότεροι, τη σημασία που έχει η γνώση του παρελθόντος για τη ζωή μας. Δεν καταλαβαίνουν πως ό,τι έχουμε μας έρχεται από το παρελθόν. Ότι ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή να σας μιλάω δεν είναι δικές μου. Τις μαθαίνω στους προηγούμενους. Όχι μόνο η γλώσσα, ακόμα πιο σημαντικά πράγματα τη γλώσσα, όπως η θρησκεία, η αντιλήψη για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, οι αξίες, το τι είναι καλό και τι είναι κακό, οι κανόνες βάσει των οποίων διαμορφώνουν τη ζωή μας. Όλα αυτά δηλαδή που συμπεριλαμβάνονται στη λέξη κουλτούρα ή πολιτισμός έρχονται από το παρελθόν. Πολιτισμός, η τρέχουσα σημασία της λέξης είναι ότι συνήθως η τέχνη, τα γράμματα κτλ. Αλλά πολιτισμός δεν είναι αυτό στην επιστημονική βιβλιογραφία. Είναι το σύνολο των αξιών, κωδίκων, συμπεριφορών και σκέψεων μιας κοινωνίας. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε στο σήμερα, αν δεν ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν. Η ιστορία είναι μια άσκηση αυτογνωσίας. Ένας τρόπος να κατανοήσουμε τον εαυτό μας ατομικά, αλλά και συνολικά το συλλογικό μας εαυτό, την κοινωνία μας. Κάποτε είχα διαβάσει τη φράση ενός ιστορικού που έλεγε «Οι νεκροί μας κυβερνούν». Για σκεφτείτε, πολύ δυνατή φράση. «Οι νεκροί μας κυβερνούν». Που δείχνει όλο το βάρος του παρελθόντος στο σήμερα. Το πώς οι παλιότερες γενιές έχουν ουσιαστικά καθορίσει τον τρόπο που θα ζήσουμε κι εμείς. Αυτοί έχουν βάλει τους κανόνες της συνύπαρξης. Προσωπικά διαφωνώ λίγο με τη φράση «Δεν μας κυβερνούν οι νεκροί». Τουλάχιστον όχι ολοκληρωτικά και ιδίως στην εποχή μας. Όμως, και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε κι εμείς μια πολύ σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της ιστορίας και μεγάλη ευθύνη απέναντι στις γενιές που πρόκειται να έρθουν. Μεγάλη ευθύνη έχουμε ιδίως όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί. Το σχολείο έχει σε μεγάλο βαθμό αποτύχει στην εκπαίδευση ιστορίας, γιατί όπως είπα δεν έχει καταφέρει να συνδέσει τη ζωή των παιδιών με το παρελθόν. Πολλά παιδιά μου έλεγαν, μα γιατί να μάθουν ιστορία. Πέθαναν, να χτυπάνε, τι μας νοιάζει, εμείς κοιτάμε μπροστά. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η ιστορία θα γίνει ελκυστική για τα παιδιά μόνο όταν κατανοήσουν το πώς το παρελθόν επηρεάζει τη ζωή τους στο σήμερα. Εσείς που κάνετε ιστορία, ρωτήστε τους μαθητές σας αύριο. Γιατί είναι χρήσιμο για εσάς, για εμάς, να μαθαίνουμε τόσες πολλές πληροφορίες για την αρχαία Ελλάδα, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Περνάτε ώρες, δεκάδες ώρες, στο σχολείο σας και εκατοντάδες, δεν ξέρω, μιλώντας για την αρχαία Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα. Για ρωτήστε τους, εντάξει, εσείς ξέρετε γιατί. Ρωτήστε τα παιδιά, πόσοι το έχουν συνειδητοποιήσει, πόσοι το έχουν αντιληφθεί. Οι περισσότεροι μαθητές νομίζω θα σας απαντούσαν είτε δεν ξέρουν ή θα σας έλεγαν ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο βασανισμού των μαθητών από τις προηγούμενες γενιές. Υποψιάζομαι, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς αν τους ρωτήσετε. Πίσω όμως από κάθε γνώση, πίσω από κάθε πληροφορία που δίνουμε, νομίζω πρέπει να αναζητούμε και το νόημά της. Το γιατί. Γιατί κάνουμε την αρχαία Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για τον Εφήλιο. Γιατί να πρέπει να ασχοληθώ γι' αυτό. Το γιατί της γνώσης κάνει συναρπαστική την ιστορία. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο αίτημα. Αναφέρθηκε και χθες. Να αγαπήσουμε την ιστορία. Πώς να κάνουμε ελκυστική την ιστορία. Και ελκυστικό το σχολείο θα πρόσθετα, αλλά αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Ποιο παιδί σήμερα πάει με χαρά στο σχολείο. Μεγάλη συζήτηση αυτή για άλλη φορά. Ας μιλήσουμε για την ιστορία. Πώς θα κάνουμε συναρπαστική την ιστορία. Αναφερόμενο στο γιατί. Βρίσκοντας το νόημα της γνώσης και κυρίως πώς, με συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς επηρέασε με τη δική σας ζωή, τη δική μας ζωή, η ανταλλαγή των πληθυσμών του 22. Κάτι που λέω στην ξενάγηση είναι ότι εγώ δεν θα υπήρχα αν δεν υπήρχε το 22. Και είμαι σίγουρος και πολλοί από εσάς εδώ μέσα. Δεν θα έφευγε η γιαγιά μου από το Αϊβαλί να πάει στη Μυτιλήνη να γνωρίσει τον παππού μου το 22. Ναι, έχω πολλά να πω για τον Εφήλιο. Αλλά πρέπει να κλείσουμε. Ολοκληρώνω αμέσως. Για τον Εφήλιο έχουμε πάρα πολλά να πούμε και το διδακτορικό μου είναι ακριβώς πάνω στον Εφήλιο.
Και ευχαρίστω να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει άμεση σχέση και με το θέμα εδώ, που θα μου πείτε και εσάς που είσαστε πολύ εξειδικευμένο κοινό, είναι σχετικά γνωστά αυτά τα θέματα. Η πρόταση είναι αυτή που συζητήθηκε και χθες, να γίνει τάξη ένα εργαστήρι ιστορίας. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε ακριβό. Πλέον σε όλα τα σχολεία υπάρχουν υπολογιστές που δίνουν απεριόριστη πρόσβαση σε ιστορικές πληροφορίες. Ακόμα καλύτερα, όπως είπε η φίλη μου και εκεί προηγουμένως, όλα τα παιδιά έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Τι καλύτερο να καταλάβουν τα παιδιά την αξία της γενικότερης ιστορίας από το να τη συνδέσουν με την ιστορία της οικογένειάς τους. Να δουν δηλαδή ότι η ιστορία δεν είναι κάτι μακρινό, αόριστο και αδιάφορο. Είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στο σπίτι τους. Κάτι που έφτιαξε και αυτούς τους ίδιους. Είμαστε όλοι προϊόντα της ιστορίας. Αν το αντιληφθούμε αυτό και το περάσουμε και στα νέα παιδιά, έχουμε ελπίδα να κατανοήσουμε και τα τραύματα, όπως αυτό του εμφυλίου, και να κατανοήσουμε και την ταυτότητά μας. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την ιστορία, γιατί είμαστε η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.